Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, η Βασιλική βρίσκεται μπροστά σε έναν άγριο καυγά των γονιών της και τους βάζει στη θέση τους. Οι αρετοί με το Στάθη καυγαδίζουν για ακόμη μια φορά σε πολύ έντονους τόνους. Η Βασιλική που τους παρακολουθεί δυσφορεί από την όλη τροπή της συζήτησής τους και μπαίνει στη μέση ζητώντας τους να σταματήσουν να λογοφέρνουν. Είπατε πολλά και οι δύο. Τώρα θα με ακούσετε και εμένα λίγο, σας παρακαλώ. Τους λέει με αυστηρό ύφος και προσθέτει. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Βάλτε μια τελεία σε όλα τα παλιά και κάντε τώρα ένα νέο ξεκίνημα. Η αρετή δείχνει να συμφωνεί με την κόρη της, λέγοντας ότι είναι διατεθειμένη να κάνει ένα βήμα πίσω. Ο Στάθης ζητά από την πρώην σύζυγό του να βάλει ένα τέλος στις κατάρες που ρίχνει συνεχώς και της λέει επίσης να φέρεται με αξιοπρέπεια. Από την άλλη πλευρά τώρα, ο Λυκούργος προλαβαίνει και συγκρατεί τον αστυνόμο Κουράκο, ο οποίος είναι έξαλλος με τα διάφορα σχόλια που γίνονται για το πρόσωπό του στα καφενεία της Αρεόπολης. Πιο συγκεκριμένα, δύο θαμώνες του καφενείου του Πότη, ο Πέτρος και ο Θύμιος, συζητούν για τη δολοφονία του Ανέστη, λέγοντας ότι η αστυνομία δεν νοιάστηκε να βρει το δολοφόνο, ακριβώς γιατί ο Ανέστης δεν ήταν και το καλύτερο παιδί του χωριού. Τα σχόλια αυτά μεταφέρονται στον αστυνόμο Κουράκο, ο οποίος γίνεται έξαλλος. Μάλιστα, όπως θα δούμε, ετοιμάζεται να εισβάλλει στο καφενείο του Πότη για να ζητήσει εξηγήσεις από τους δύο συγχωριανούς του για τις κατηγορίες που εκτόξευσαν εναντίον του. Λίγο πριν μπει στο καφενείο, ο Κουράκος γίνεται αντιληπτός από τον Λυκούργο, ο οποίος και προσπαθεί να κατευνάσει το θυμό του. Ούτε η πρώτη, ούτε η τελευταία φορά θα είναι. Η κριτική είναι εύκολη και ανέξοδη. Κάνε εσύ τη δουλειά χωρίς περισπασμούς και μη δίνει σημασία στο τι λέει ο ένας και ο άλλος, του λέει ο Λυκούργος. Ο Κουράκος, που εκτιμά ιδιαίτερα τη γνώμη του Λυκούργου, καταλαβαίνει το λάθος του και κάνει πίσω και έτσι ο καυγάς δεν παίρνει συνέχεια. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!